Σε μια όμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Κικικαμέα μοίρασαν παιχνίδια στα παιδιά τα οποία κάνουν θεραπεία στο κέντρο. Είναι μια ξεχωριστή μέρα. Η κυρία Φλωρίκα Κυριακοπούλου, η οποία έχει κάνει πολλές προσφορές στην Αργολίδα, μας προσέφερε δώρα για τα παιδιά του Κικικαμέα που έρχονται εδώ και κάνουν θεραπείες. Και θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Φλωρίκα Κυριακοπούλου, η οποία δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ κοντά μας, για την προσφορά και για τα δώρα που έκανε, τα οποία θα τα δώσουμε στα μικρά παιδιά και θα χαρούν ιδιαίτερα εν ώψη των εορτών. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους κατά το διάστημα αυτό προσέφεραν διάφορες προσφορές για το Κικικαμέα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν και προσέφεραν, όπως είναι το νέο σχολείο. Κάποια κυρία προσέφερε ένα αμαξίδιο ειδικό για τους ΑΜΕΑ και άλλοι έκαναν προσφορές για δικά τους πρόσωπα που έφυγαν στο Κικικαμέα. Εγώ θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω και να ξέρουν ένα πράγμα, ότι τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο. Όπως και ο Σύλλογος Επισκευαστών Φανοποιών παλιότερα είχε κάνει προσφορά. Θέλω σε όλους τους κατοίκους του νόμου Αργολίδος να ευχηθώ χρόνια πολλά, χαρούμενα Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά, και ιδιαίτερα στους ΑΜΕΑ και στις οικογένειες των ΑΜΕΑ θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές, καλή χρονιά και υγεία και ευτυχία. Είναι κάτι το οποίο το έχουν ανάγκη. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα, και να συγχαρώ την κύριο Μπαστούνη και όλο το προσωπικό του Κικικαμέα για το σημαντικό έργο που προσφέρουν στα ΑΜΕΑ της Αργολίδας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλές γιορτές στον κύριο Μπαστούνη, το προσωπικό, στις οικογένειες και τα παιδιά, και να ευχηθώ ο καινούργιος χρόνος να φέρει ό,τι καλύτερο για όλους τους.